2 Γενάρη ανακοίνωσε η εταιρεία της Νότος στο πολυκατάστημα ότι θα είναι ανοιχτό το κατάστημα πρώτη φορά στα χρονικά. Ανακοίνωσαν και οι εργαζόμενοι με μάζων υπογραφών κόντρα στην πίεση της εργοδοσίας ότι θα είναι κλειστά. Κάναν απεργία και έκλεισε το κατάστημα. Σταυράκτηκε, δώσανε μάχη σε παρελαστικό επίπεδο και δίνουν οι συνάδελφοι για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας. Και εδώ και στη Θεσσαλονίκη, μαζί φυσικά με το σωματείο τους πανελλαδικά. Η εταιρεία απαντούσε το προηγούμενο διάστημα με απολύσεις, όπως ο συναδέλφος μας, τον Γιοβανούδη. Το κυνήγησαν οι συνάδελφοι, πήρε πίσω την απόλυση εταιρεία με απόφαση δικαστηρίου. Φάγανε τα μούτρα τους. Στο Μασούτι κερδίθηκαν μάχες, μικρές, σε καταστήματα, με διαλύματα, με ωράρια, με ρεπό και άδειες, και τόλμησε και η εταιρεία για ψιλουπίδημα να ζητήσει παρέτηση μιας εργαζόμενης σε ένα κατάστημα, γιατί λέει έδωσε πόντους στον άντρα της από αυτά με τις κάρτες που ψωνίζεται, ξέρετε εσείς. Με το που έκανε παρέμβαση στο σωματείο και ζήτησε την ακρόαση του σωματείου, είχε συναδέλφισσα, ακυρώθηκε απόλυση. Στον Κανελόπουλο πήραν πίσω τη συντρόφισσά μας, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Υποϋπαλλήλων, μέσα σε ένα απόγευμα δεν τόλμησαν να προχωρήσουν την απόλυση όταν της ανακοίνωσε πρώτο ότι για οικονομικούς λόγους γίνεται, αφού πρώτα πήγε στη συναδέλφισσα. Την πήραν πίσω. Σταλίνη, διεκδικούμε εδώ και τώρα την επαναπρόσωψη του συναδέλφου μας που είναι εδώ στην αίθουσα και δίνει τιτάνια μάχη κι αυτός. Και όλοι οι εργαζόμενοι στα Λίτλ, γιατί η εταιρεία τους ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, την καθαρά Δευτέρα, μέσα στο Μάρτιο θα είναι ανοιχτά για πρώτη φορά. Τους του λένε καθαρά, θα φάνε και αυτοί τα μούτρα τους. Στο Καρυπίδι, οι συνάδελφοι εξακολουθούν και δίνουν τεράστια μάχη μετά από τόσα χρόνια. Και αν δεν ήταν το σωματείο και ο δικός τους αγώνας, δεν θα παίρνανε ούτε αυτά που πήραν τα χρήματα. Γιατί αυτό ζητούν οι συνάδελφοι, τα δεδουλευμένα τους. Το ίδιο στο Σκλαβενίτη, η συνάδελφοι εδώ με το επιχειρησιακό του σωματείο στη Βόρεια Ελλάδα, κόντρα σε αυτή την εργοδοσία που είναι η μεγαλύτερη στη χώρα, που τους ανακοίνωσε αυξήσεις ψίχουλα και με τερτύπια κανένας δεν θα πάρει πάνω από 5%. Λοιπόν, όλους αυτούς τους εργοδότες και όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι έχουν έναν διπλό δρόμο και δείχνει μια διπλή κατεύθυνση αυτή η εικόνα. Πρώτον, από τη μία η εργοδοσία δεν λογαριάζει τίποτα, από την άλλη λογαριάζει όταν οι εργαζόμενοι είναι ενωμένοι με το σωματείο τους. Αυτές οι νίκες, βέβαια συνάδελφοι, είτε μικρές είτε μεγάλες, και κλείνω με αυτό, απέδειξαν πρώτον ότι φυσικά μπορεί να είναι και νίκες άμυνας, όπως το να πάρεις πίσω μια πώληση ή να διεκδικήσεις δουλευμένα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή τρώγοντας έρχεται η όρεξη, να αποτελέσουν εφαλτήριο για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας, για όλους τους εργαζόμενους εδώ της Θεσσαλονίκης και της χώρας, ότι μπροστά με τα σωματεία μπορούν να πετύσουν, ειδικά με αποκορύφωμα την απεργιακή συγκέντρωση που είναι σταθμός κλιμάκωσης, και πρέπει να το τονίζουμε αυτό, γιατί δεν ξεκίνησε 28 Φλεβάρι τώρα απλά με μια επέτειο, είναι μια ολόκληρη πορεία όλου του κινήματος και εδώ στην πόλη μας, να ζητήσουν εδώ και τώρα αυξήσεις τους μισθούς όπως θα κάνουμε και εμείς στο εμπόριο απέναντι σε αυτούς που είναι 16% πιο κερδοφόρες στη χώρα, επιχειρήσεις είναι στο κλάδο του εμπορίου και τα 6 και οι 6 είναι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ. Τώρα αυξήσεις τους μισθούς με συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ευχαριστώ.